4 Σεπτεμβρίου 2021. Μαγικό πλατάνι, απόγευμα. Ο ήλιος με τυφλώνει. Αντίκρισα το πλατάνι να κουρνιάζει κάτω από τις απότομες πλαγιές του ανατολικού πενταδάκτυλου. Τα έφορα χωράφια του σε υψόμετρο, η μεσαωρία σε αυτά τα μέρη προς την Ακανθού, ανεβαίνει ισορροπέδια που συναντούν τις κορυφές του βουνού. Μαγικό, μυθικό μέρος, μέσα στις όχρες, τις ούμπρες και τα χοντροκόκκινα, σκέφτομαι πως δεν θα μπορούσε παρά να γεννήσει ένα σπουδαίο πολιτισμό. Πίσω του το βουνό απλώνεται πανοραμικά. Η σχέση μου με το μουσείο, το Κυπριακό Μουσείο, πάει πίσω από όταν ξεκίνησα να σχεδιάζω. Περνούσα συχνά από εκεί για κάποιες ώρες, εκάθομουν, σχεδίαζα, παρατηρούσα τα αντικείμενα, έβρισκα μια ηρεμία στο χώρο και μια συσχέτιση με το χώρο. Αγαπούσα τον πάντα. Άρεσκε μου πάρα πολλά να σχεδιάζω τα αντικείμενα της Αγίας Ειρήνης. Εξού και ήταν προφανώς την αρχή του ταξιδιού μου. Αγαπώ πάρα πολλά τη θεά που βρέθηκε στη Λέμπα. Έχω διάφορα σχέδια της στα sketchbooks μου. Επανέρχομαι συνεχώς. Στο μουσείο τα αντικείμενα είναι πλάσματα. Και όντως έφτιαξαν τα καλλιτέχνες, οπότε εφορτισμένα με μια πολλά συγκεκριμένη ενέργεια. Ο χώρος είναι πάρα πολλά ζωντανός και με τα αντικείμενα μπορεί πραγματικά κάποιος να συνδιαλλαγεί, να έχει σχέση μαζί τους. Νιώθω ότι είναι ζωντανά. Μεγάλωσα με μια τρομερή πεθυμιά για τον τόπο. Μεγάλωσα πεθυμώντας την άλλη πλευρά, πεθυμώντας να καταλάβω, να μάθω, να πάω απέναντι, ενώ ήδη ταξίδευα πολύ. Οπότε φαίνεται μου πάρα πολλά δύσκολο το ότι τον πενταδάχτυλο έβλεπα τον μόνο δυσδιάστατο, ότι δεν ήξερα τι υπάρχει πίσω από τον πενταδάχτυλο, ότι δεν μπορούσα να πάω στην υπόλοιπη μισή πόλη. Επέστρεψα στην Κύπρο από τις σπουδές μου το 2000. Όταν επέστρεψα, η πρώτη μου έκθεση ήταν μια έκθεση με τίτλο «Φωνές ηλεκτρικές», με κατασκευές και μικρά ανθρωπάκια, σαν τα ειδόλια, έτσι, σύγχρονα ειδόλια. Ήταν μικρά ανθρωπάκια τα οποία ήταν τοποθετημένα ψηλά σε χώρους, όπου προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν, να βρουν ποιοι ήταν, να συσχετιστούν με την άλλη πλευρά, τα πλασματάκια της Κύπρου. Η διαδρομή μου όλη είχε να κάνει με το να ανακαλύψω τον τόπο. Τούτο με ενδιέφερε και η τέχνη ήταν το εργαλείο μου για να το κάνω. Περιπατητική ζωγράφος. Ταξιδεύω, γνωρίζω τα μέρη, μιλώ πολλά με τους ανθρώπους και προσπαθώ να ανακαλύψω το χώρο μέσω του βιώματος μου. Μεγάλωσα ακούγοντας για το Βαρόσι από τη μητέρα μου και την οικογένεια της, για την Καρπασία από τον πατέρα μου. Μεγάλωσα επιθυμώντας τον τόπο μου στην πραγματικότητα. Εξού και όλη τούτη αγάπη για τον το χώρο που ενεγνωρίζα και τούτη δίψα να τον γνωρίσω. Είμαι παιδί του 73.
Γεννήθηκα τον Νιόβριν το 1973. Ο πατέρας μου αφηγήθηκε μου ότι το βράδυ πριν το πραξικόπημα έκλαιε όλη νύχτα, ενώ ήμουν ένα πολύ ήσυχο παιδάκι. Προφανώς τα μωρά έχουν έντονο προαίσθημα, όπως και τα ζώα. Η γενιά μου που γεννήθηκε είναι ακριβώς λίγους μήνες πριν, προφανώς κουβαλούμε έναν τραύμα, διότι ως βρεφάκια δεν θυμούμαστε τίποτε, αλλά προφανώς βιώσαμε την ένταση των πόνων. Ανεβήκαμε με τη μαμά μου πάνω στο τρόδος και φιλοξενήσαμε μας, ενώ ο παπάς μου πήγαινε στον πόλεμο, όπως όλους τους άντρες της περίοδου εκείνης. Προφανώς κουβαλούμε έναν τραύμα, το οποίο όμως δεν το γνωρίζουμε, δεν έχει λόγια. Η μητέρα μου είναι η Νίκη Μαραγκού. Βρέτουν τη φωτογραφία της στο έπιπλο του εργαστηρίου της πολλά χρόνια μετά που έφυγε η Νίκη. Και έχω τη μαζί μου να μου διαχαρά. Η Νίκη ζούσε μέσα στη δημιουργία, έφτιαχνε συνεχώς. Ζωγράφιζε, έγραφε, και γι' αυτό δεν είχε μέσα της καμία κακία. Δεν την άκουσα να πει ποτέ έναν κακό λόγο για οποιοδήποτε. Ήταν μια δημιουργός, τούτον ήταν. Και ήταν εξαιρετικά ελεύθερη. Έκαμνε πάντα τα πράγματα που ήθελε, επειδή ακριβώς είχε ένα εξαιρετικό σεβασμό για τη ζωή, για τους ανθρώπους, και εξαιρετικό σεβασμό για κάθε τι που ήταν τρυφερό και ευάλωτο. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν εύκολο τούτη σχέση με την άλλη πλευρά, ειδικά μέσα στις πόλεις. Ίσως γι' αυτόν τελικά έφτασα στη φύση, διότι όταν πλέον φτάσει στη φύση, άμα πλέον φτάσω στην Καρπασία, άμα φτάσω στη θάλασσα του Βαροσού, άμα φτάσω στην Πέτρα του Λιμνίτη, στον κολπό του Μόρφου, όταν πλέον φτάσω στο φυσικό χώρο, είμαι στον τόπο μου. Και είμαι βέβαιη για τούτον, το ότι είμαι στον τόπο μου. Το 2015 επισκέφτηκα τη Σουηδία. Επισκέφτηκα τη Σουηδία για να δω τα άλλα μισά αντικείμενα που βρέθηκα στην Αγιάν Ειρήνη. Η Σουηδική Αποστολή ανέσκαψε στην Κύπρο από το 1927. Η συμφωνία ήταν να παίρνουν τα μισά αντικείμενα μαζί τους στη Σουηδία εξ αρχής. Ένιωσα με έναν παράξενο τρόπο ότι ελείπαν τα τοπία, δηλαδή ήταν τούτα τα πλάσματα τσαμέτα, τα οποία ήταν τόσο κυπριακά. Το συγκλονιστικό με τα κυπριακά αντικείμενα είναι ότι όπου πάεις, θυμούμαι πια στο British Museum για πρώτη φορά και είδα έναν κυπριακό αντικείμενο στο βάθος της αίθουσας και ήξερα ότι ήταν κυπριακό. Είναι συγκλονιστικό το πράγμα, το ότι επειδή το νησί μας είναι μοναχικό και έχει την ιδιαιτερότητα, έρχονται τούτο όλα τα ρεύματα, αλλά τελικά τα αντικείμενα έχουν κάτι, μια ενέργεια που τα καθιστά μοναδικά και αναγνωρίζεις τα ως κυπριακά. Οπότε με μεγάλη απόλαυση και συγκίνηση επισκέφτηκα τα αντικείμενα και ένιωθα τον το πράγμα, ότι τους έλειπε ο τόπος τους. Όταν ήρθα πίσω στην Κύπρο, για πρώτη φορά γεννήθηκε μέσα μου η απορία. Άρα και λέω, πού ευρέθηκαν τα πλάσματα. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που μου δημιουργήθηκε η απορία. Να δω το χώρο που υπήρξαν τα ευρήματα. Τόσο εκπληκτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα που η τοποθεσία ενός τόσο λαμπρού και ισχυρού πολιτισμού σχεδόν δεν έχει αφήσει ίχνη.
έχοντας επιστρέψει στη φύση. Για να φτάσει κάποιος στα λιγοστά ερείπια, περνά από ένα δάσος από αναδρίκες και ανάμεσα στις λαξεμένες πέτρες και άλλες αναδρίκες, αγρελιές, μαργαρίτες, καμπανούλες, στάρια, πέρα η πεδιάδα και στο βάθος ο πενταδάκτυλος. Στον ίδιο τόπο εργάζομαι από το 2019, οπότε και έκανα την πρόταση στο Τμήμα Αρχαιοτήτων για μια συνεργασία. Πρότεινα τους να ταξιδέψω ολόκληρη την Κύπρο, να επισκεφτώ τα αρχαιολογικά μέρη, αλλά όχι μόνο, γενικά τα μέρη ανέβρεσης των αντικειμένων που βρίσκονταν στο μουσείο και στις προθήκες του μουσείου, να περάσω χρόνο στα μέρη όπου βρεθήκαν τα αντικείμενα και μετά να εκθέσω τα αποτελέσματα της έρευνας μου και των ζωγραφικών μου σημειώσεων μαζί με τα αντικείμενα τα ίδια. Όταν η Κατερίνα το 2019 προσέγγισε το Κυπριακό Μουσείο με την πρότασή της, καταρχάς ενθουσιαστήκαμε εμείς ως αρχαιολόγοι, επειδή μέρος της δουλειάς μας είναι, εκτός από το ανασκάπτουμε, να περπατούμε στον χώρο, να διεξάγουμε επισκόπηση. Και η πρόταση της έτσι μας άγγιξε, επειδή ήταν συνυφασμένη λίγο και με τη δική μας δουλειά. Και αυτή όλη η πορεία έφερε έτσι στο προσκήνιο και για τους επισκέπτες, αλλά και για εμάς κάποιες φορές, την ιδιαίτερη σημασία του τόπου ως πλαίσιο ενός αντικειμένου. Δηλαδή τα αντικείμενα όλα αυτού του μουσείου ήρθαν από τον ίδιο τόπο, τον νησί μας. Πέρασα κάποιους πρώτους μήνες όπου απλώς επαναεπισκέπτουμουν, διότι είχα το ήδη επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το μουσείο, αλλά τον τη φορά έβλεπα το με νέα μάτια, καθώς ήταν να εργαστώ μαζί του. Ξεκίνησα παρατηρώντας το μπλοκάκι μου, τα σχέδια που είχα κάνει κάποιων αντικειμένων σε σχέση με το που είχαν βρεθεί και τους χάρτες της Κύπρου που είχαν τη γραψή από το μουσείο με τοποθεσίες. Ξεκίνησα να κυκλώνω τα μέρη του ταξιδιού μου. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να αναπνέω όταν εκάθουμουν, αλλά και πριν να καθίσω, περνούσα πολύ χρόνο με το κάθε μέρος. Επισκεφτούμουν αρχικά τον αρχαιολογικό χώρο αν υπήρχε, ανείχνευα το που ήταν περίπου η Ακρόπολης, που θα ήταν το ποταμός, το νερό. Έβλεπα τις πέτρες, το χώμα, τη βλάστηση, ακούω τους ήχους. Επερνούσα χρόνο να παρατηρήσω το σημείο που με προσκάλεσε να καθίσω να το δω περισσότερο και μετά άρχισα να φτιάχνω.
11 Σεπτεμβρίου 2021, χειροκητία, το πέρασμα του ποταμού Μάρωνα. Έφτιαξα τη σημείωση και μόνο αργότερα, στο μουσείο, πρόσεξα πως τα ανοιγματικά αυτά πέτρινα αντικείμενα που μοιάζουν με αχινούς έχουν τα ίδια χρώματα με αυτήν. Όταν ξεκινήσαμε να στείλουμε την έκθεση στον ίδιο τόπο, ένα από τα πράγματα που μας ενθουσίασε ήταν ότι κάποιες από τις υδατογραφίες, όπως αυτήν, είχαν ακριβώς τα ίδια χρώματα με τα ευρήματα. Αναδεικνύει αυτή η ομοιότητα τη σημασία του τοπίου και τη σημασία και των πρώτων υλών των ανθρώπων. Και δεν είναι τυχαίο που κάποια χρώματα εξακολουθούν να υπάρχουν ως ορυκτά, ας πούμε, σε έναν τοπίο του βουνού. Τα ορυκτά που χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν βαφές. Τα αντικείμενα προέρχονται πολλές φορές, ειδικά κατά τις πρώιμες περιόδους, όπως την Νεολιθική. Τα εργαλεία, τα σκεύη είναι από τοπικά πετρώματα. Άρα αυτό το πράγμα αντανακλάται στο σήμερα, παρόλο που είναι πολλές περιοχές χτισμένες, δεν μπορούμε να διακρίνουμε πολλά στοιχεία φυσικά. Όμως κάποιος όταν παρατηρήσει στην περίπτωση της Κατερίνας εκάθετουν πάρα πολύ ώρα για να αποτυπώσει και τα χρώματα και των αρχαιολογικών τοπίων, τον το πράγμα αποτυπώνεται και στη δουλειά. Είχα μεγάλη συνέστηση του σε ποιο χώρο να βάζα τη δουλειά μου, το με ποιους καλλιτέχνες ήταν να συναναστραφώ, τους καλλιτέχνες της αρχαιότητάς μας. Οπότε είχα την ανάγκη η γκάμα να είναι πολλά λιτή, να είναι πολλά απαλή. Ήταν κάτι θελημένο. Στην Κύπρο βρεθήκαν οι περισσότερες τυμπανίστριες, τα περισσότερα ειδόλια τυμπανιστριών που έχουν βρεθεί στο Μεσογειακό χώρο σε σχέση με το μέγεθος του νησιού. Σκέφτομαι πολύ συχνά ότι η μουσική δημιουργήθηκε ως απάντηση προς τους ήχους της φύσης. Οι άνθρωποι θα ήθελαν να συζητήσουν με όλους τους ήχους τους φυσικούς που ακούγαν, όπως επίσης και ζωγραφική. Σκέφτομαι ότι είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε ως απάντηση για τα σχήματα και τα χρώματα της φύσης με τα οποία ζούσαν. Η κοιλάδα της Πλατανισσού από το ύψωμα του Λεωνάρισσου, περπατώντας όλη τούτη την περιοχή, μου έκανε μεγάλη έκπληξη που δεν είδα καθόλου ενδείξεις συνόρων, διαχωρισμού ανάμεσα στη γη του ενός χωριού που είναι τουρκοκυπριακών, την Πλατανισσός, και του Λεωνάρισσου, που είναι αμιγώς ελληνοκυπριακό χωριό. Τα χωριά μεταξύ τους είχαν μια κοινή οικονομία και η ζωή τους ήταν αλληλένδετη με πάρα πολλούς τρόπους. Μέσα από τα αντικείμενα του μουσείου και τη γνωριμία με τους καλλιτέχνες της τότε εποχής, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι κοινωνίες τότε ζήσαν σε μεγάλη ελευθερία και σε μεγάλη αρμονία με τη φύση. Είχα πάντα τρομερό στρες για το μέλλον της γης. Πάντα, δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο εβιώνα στρες. Εβιώνα μεγάλη στεναχώρια από τον τρόπο που συμπεριφερούμαστε στο φυσικό του των χώρων, σε ολόκληρη την Κύπρο. Η βόρεια αχτή της Καρπασίας, όπου εναπάτητα τα μέρη, παραλίες τις οποίες δεν έχει πάει κανένας, είναι χωματόδρομοι που δύσκολα ταξιδεύεις, γεμάτη πλαστικά, γεμάτη από τα ρεύματα της θάλασσας. Όπως επίσης και για άναρχη ανάπτυξη. Πώς μπορούμε να ισοπεδώνουμε χώρους που δημιούργησε η φύση μέσα από διαδικασίες εκατοντάδων χιλιάδων ετών, μέσα από διεργασίες απίστευτα αργές. Πώς μπορούμε να ισοπεδώνουμε τα μέρη, τα τόσο σπουδαία, για να χτίσουμε άναρχα πάνω το οτιδήποτε, έναν τίποτε, ένα τσιμεντένιο κατασκεύασμα, το οποίο θα μπορούσε να ήταν οπουδήποτε, το οποίο είναι σημαντικό για κανέναν, το οποίο δεν έχει σχέση καν με το χώρο στον οποίο βρίσκεται και που αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο όχι στο να ζήσει το πλάσμα που το φτιάχνει, αλλά στο να κάνει υπερκέρδος.
Είναι τόσο παράξενο να μην γνωρίζεις την προέλευση ενός αντικειμένου, σαν να είναι ορφανό. Σκέφτομαι μπροστά στα αντικείμενα με άγνωστη προέλευση την Οδύσσεια, όπου ο ξένος φιλοξενείται σαν εκπρόσωπος του Θεού και πάντα του τίθεται πρώτα η ερώτηση «Ποιος είσαι, πού θε, πού η πατρίδα σου και ποια η γενιά σου εσένα?» Σκέφτομαι πως είναι τόσο σημαντικό το να γνωρίζουμε από πού ρίζουμε.